Είναι γνωστό ότι Ελλάδα, Κύπρος και Αιγυπτός πραγματοποιούν ανατακτά χρονικά διαστήματα κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στα πλαίσια των στενών φιλικών σχέσεων που έχουν, οι οποίες φιλοξενούνται στα εδάφη τους. Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιείται άσκηση ειδικών δυνάμεων στην Αίγυπτο με την επωνυμία Hercules 22, στην οποία μετέχουν αντιπροσωπείες των ειδικών δυνάμεων από Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία. Στην άσκηση μετέχουν επίσης ως παρατηρητές Κονγκό, Μπαχρέιν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ιορδανία. Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της διαλειτουργικότητας μέσω αμοιβαίας επωφελούς εκπαίδευσης στα πλαίσια της συνεργασίας για περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής, όπως ενδεικτικά αναφέρει σε Twitter ο αντιστράτηγος Ζερβάκης Δημόκριτος, αρχηγός Εθνοφρουράς Κύπρου. Η εκπαίδευση, η οποία θα διαρκέσει 5 ημέρες, ξεκίνησε την Κυριακή στην στρατιωτική βάση Μοχάμεντ Ναγκούιπ στην επαρχία Μάρσα Ματρούχ και αναμένεται να επεκταθεί σε περιοχές στρατιωτικών ασκήσεων στη βόρεια στρατιωτική περιοχή. Η Hercules 21 διεξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2021 στην Ελλάδα με τη συμμετοχή δυνάμεων από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ο επικεφαλής της εκπαίδευσης των Αιγυπτιακών Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Καλίντ Αχμέτ Σοουκί, εξέφρασε την εκτίμησή του για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην άσκηση. Ο Σαουκί, σύμφωνα με τη δήλωση, σημείωσε ότι η εκπαίδευση ήταν σημαντική προκειμένου να ανυψωθούν οι μαχητικές ικανότητες και να ενοποιηθεί το όραμα για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Η πρώτη φάση της εκπαίδευσης περιλάμβανε την ένταξη και την γνωριμία των συμμετεχόντων δυνάμεων για την ενοποίηση των δυνάμεων. Περιλάμβανε επίσης έκθεση κατά την οποία παρουσιάζονται τα όπλα και ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εκπαίδευση. Μεταξύ των αντικειμένων που εξετάζονται είναι η πραγματοποίηση ελεύθερης πτώσης αλεξιπτωτιστών, οι βολές ελαφρών όπλων, η επίδειξη οπλισμού και drones από τους συμμετέχοντες. Θα περιλαμβάνεται διοργάνωση πολλών διαλέξεων στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Αιγύπτου. Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και το Twitter του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμήνης, Φλόρου Κωνσταντίνου, ο οποίος υπενθύμησε ότι πέρυσι η ίδια άσκηση πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.